Από Σάββατο σε Σάββατο. Κάθε εβδομάδα και κάτι άλλο. Μουσική Αυτό το Σάββατο μαζί σας η Βάσο Πελεγκάρη. Στοχεύοντας στην επιτυχία. Μαζί μας, η σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, Μαρία Μενίκου. Καλημέρα Μαρία μου. Καλημέρα Βάσο, καλημέρα στους ακροατές μας. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσείς? Καλά, καλά κι εμείς. <laughs> Γιατί αυτός ο δισταγμός. <laughs> <laughs> Σαββατόν πρωί, πρωί Γιατί... <laughs> Σκέφτομαι τώρα μπαίνω στη θέση των ακροατών ε, και σίγουρα με το σημερινό μας θέμα ε, θα σκέφτονται ότι ναι ε, μου έχει τύχει έχω συναντήσει τέτοιου είδους άνθρωπο και ε. για να μην τους κρατάμε σε πολλή αγωνία α, να πούμε ότι σήμερα θα συζητήσουμε θα αναλύσουμε όπως ε, κάνουμε συνήθως τα Σάββατα που είμαστε μαζί η Μαρία μου τους δύσκολους ανθρώπους, τους δύσκολους χαρακτήρες ανθρώπων αυτούς που συναντάμε και δεν ξέρουμε πώς, πώς να, να τους χειριστούμε και είμαι σίγουρη όλοι έχουμε συναντήσει δύσκολους ανθρώπους και θα πάρουμε έτσι κάποια πρακτικά εργαλεία πώς να μπορέσουμε... Όσοι πολλοί είναι λίγοι, είναι επαφή έχουμε μαζί τους, πώς να το διαχειριστούμε και να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Άνω πάμε για ένα τραγούδι και επανερχόμαστε. Όλοι λοιπόν Μαρία μου έχουμε συναντήσει ή θα συναντήσουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας ένα δύσκολο άνθρωπο, ένα δύσκολο χαρακτήρα που θα έρθουμε αντιμέτωποι μαζί του και όλο αυτό το θέμα επειδή δεν είναι εύκολο πιστεύω να το διαχειριστούμε ε, και δεν φτάνει ένα χαμόγελο του πυροβολάκι που ακούσαμε και προηγουμένω <laughs> για να λύσει το πρόβλημα. Θέλουμε εσύ που είσαι πιο ειδική και έχει εμβαθύνει στο θέμα να μα εξηγήσει κάποια πράγματα. Ε, Καλώ ή κακό, όλοι ήμασταν εκεί και πολύ πιθανόν να ξαναβρεθούμε στο ίδιο σημείο. Το να έχουμε να δουλέψουμε, να συνεργαστούμε, να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα ή να περάσουμε κάποια ώρα μαζί με κάποιον δύσκολο άνθρωπο. ή πιθανόν να πρέπει να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα μαζί, να πάρουμε μια απόφαση. Άρα, τι εργαλεία, τι χρειάζεται να γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε έναν έτσι άνθρωπο. Το πρώτο το οποίο ενθαρρύνω όλου είναι να μάθουμε να ακούμε. Ε, πολλές φορές ε, ακούμε μόνο ο, παθητικά ε, και είμαστε έτοιμοι να επικοινωνήσουμε το δικό μας μήνυμα πάρα πολύ σημαντικό είναι να μάθουμε να φουνγκραζούμαστε τι σημαίνει αφουγκράζουμε. Αφουγκράζουμε σημαίνει ότι ακούω, ακούω με, προσοκή, με προσοχή να ακούω με το συνέστημα μου ε, ακούω ε, και μπορώ να Προσπαθώ να καταλάβω το τι νιώθει, το πώς βλέπει μια κατάσταση έναν άτομο. Εδώ θα δώσω μια μικρή ιστορία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη, τη σημασία του ακούω. Ε, για παράδειγμα, έναν άτομο ε, το σπρώχνουμε κάτω από τη θάλασσα, άρα του κόβεται η ανάσα και προσπαθεί με όλη του τη δύναμη, με όλη του την ενέργεια, με όλη του την ε, με όλον του την πίεση να απελευθερωθεί και να μπορέσει να βγει στην επιφάνεια και να μπορέσει ε, να αναπνεύσει. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει όταν δεν ακούμε και προσπαθούμε εμείς να προσθέσουμε το δικό μας λόγο, τη δική μας ε, αντίθεση, τη δική μας πρόθεση, να πούμε εκείνο το οποίο είναι σημαντικό για εμάς. Άρα το πρώτο το οποίο θα τον κάθε έναν από εμάς όταν έχουμε μια δύσκολη συζήτηση, είναι ένα δύσκολο άνθρωπο μπροστά μας. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη να επικοινωνήσει κάποια πράγματα, να, να σταματήσουμε να, μιλ, να μιλούμε και να αφουγκραστούμε, να ανοίξουμε και αυτιά και ψυχή, να ακούσουμε το δικό του μήνυμα. Τι έχει να επικοινωνήσει να μαζί μας. Να σε διακόψω μας. λίγο Μαρία. Ε, ένας τέτοιος άνθρωπος ε, όσο και αν νιώθει αυτή την ανάγκη να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον Είναι σε θέση με το δύσκολο αυτό χαρακτήρα να κάνει διάλογο ε, Θα δούμε και κάποια άλλα στοιχεία κάτω Πως ε, ένα, έναν άλλο σημείο το οποίο είναι είναι να καταλάβουμε από πού προέρχεται Δηλαδή ποιο είναι το, το κρυμμένο μήνυμα πίσω από το θυμόν του από τη συμπεριφορά του από την όλη εικόνα την οποία προβάλλει προς έξω. καμιά φορά δεν θέλουμε να είμαστε κακοί αλλά είτε οι εμπειρίες μας είτε το τι βιώσαμε, το τι ζούμε και είναι η καθημερινότητά μας όλα αυτά συμβάλλουν στο να βγαίνει μια δύσκολη εικόνα, ένας δύσκολος χαρακτήρας προς τα έξω. Άρα ο συνομιλητής πρώτον ε, είναι σημαντικό ε, ε, να μάθει να ακούει, δηλαδή είναι σημαντικό ο καθένας από εμάς να μάθουμε να ακούμε και να έχουμε την ικανότητα αφού αφού γραστούμε, αφού νιώσουμε ε, τις λέξεις, το πώς μεταδίδει ο συνομιλητής μας ε, τι μηνύματα περνά να μπορέσουμε ε, να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε γιατί λέει και το πιο λέει, ποια είναι η στάση του, τι, τι πιθανόν να επεράσει, ε, ποιε είναι, είναι οι κρυμμένε ανάγκες που έχει ε, πίσω από αυτήν την επιθετικότητα ή την επιμονή ε, ή το δύσκολο χαρακτήρα. Εδώ θέλω να τονίσω ότι. Ε, δεν πρέπει να πάρουμε τον ρόλο του ψυχολόγου ή του ψυχαναλυτή, αλλά γνωρίζοντας συνειδητά ότι κάτι πιθανόν να κρύβεται πίσω, είμαστε πιο πράοι, πιο συνεργάσιμοι, πιο ε, δίνουμε κάποια άνεση στο να πούμε «Οκ, okay, συμβαίνει αυτή η δυσκολία στη συμπεριφορά στο χαρακτήρα, γιατί πιθανόν κάτι να κρύβεται πίσω» και ασφαλώς Μαρία μου περιμένουμε να μας δώσεις κάποιες συμβουλές για το πώς ακριβώς μπορούμε να διαχειριστούμε μια περίπτωση δύσκολου ανθρώπου τον οποίο θα συναντήσουμε να μην πω έτυχε να συναντήσουμε γιατί. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι. Και εμεί κάποιε φορέ μπορεί να είμαστε δύσκολοι. Δηλαδή, και εμά μπορεί να μα συμβαίνει κάτι. Ειδικά όταν κατακλυζόμαστε από θυμό και είμαστε έτσι. Ναι, όπω αναφέρατε. Βρασμό ναι, ψυχή. Βρασμόμαστε. Ναι, να ναι. mm. Και να κοιτάζουμε για κάτι κρυμμένο πίσω από, κάποιο, από το θυμό, γιατί δύσκολη συμπεριφορά. Πιθανόν και εμεί κάποια στιγμή να είμαστε θυμωμένοι. Να, να παίρνουμε μια δύσκολη περίοδο. Επομένω, είναι καλό να έχουμε γραμμένε αυτέ τι συμβουλέ και όταν βρεθούμε εμεί σε αυτή τη θέση να δείξουμε στο συνομιλητή μα τη λίστα. Κάνε αυτό να μου περάσει. Κάπω έτσι, κάπω έτσι. Λοιπόν, δύσκολοι ανθρώποι ενδυνάμει μπορεί να είμαστε όλοι. Άρα, αυτά τα οποία μοιραζόμαστε σε αυτή την εκπομπή αφορούν όλους μας στον τον καθέναν από εμάς. λοιπόν, για πες. Ε, επίσης, όταν είμαστε σε μια έτσι κατάσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμένουμε ήρεμοι. Ε, Καλό ή κακός, στο θυμό, όταν δώσουμε θυμό στη δυσκολία, όταν δώσουμε δυσκολία, αυτό να αυξάνεται και πολλαπλασιάζεται. Ε, άρα, αν θέλουμε να αφαιρέσουμε την ένταση από την εξίσωση, αν θέλουμε να μειώσουμε τη δυσκολία επικοινωνίας, κατανόησης, ανταλλαγής απόψεων, καλό είναι να, να πάρουμε δύο-τρεις ανάσες και να προσπαθήσουμε να μείνουμε όσο πιο ήρεμοι μπορούμε. Ε, ο θυμό δεν μπορεί να, να, να μα βγάλει πουθενά. Στο να υψώσουμε τον τόνο τη φωνή μα δεν βοηθά. Ε, επίσης αν φωνάζει το άλλον άτομο, αν βρίσκεται σε κατάσταση έξαλλη, ε, είναι πολύ σημαντικό εμεί να κρατήσουμε την ηρεμία μα, να κρατήσουμε τον αυτοέλεγχο μα, να παραμείνουμε ήρεμοι και γαλήνοι για να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε το άλλο άτομο σε πιο ήρεμα λιμάνια. Καμιά φορά, Μαρία μου, γινόμαστε επικριτές μιας ε, τέτοιας κατάστασης. Ε, πόσο στα αλήθεια βοηθά η κριτική? Ε, καθόλου. Καθόλου. Είτε ενδόμηχα ξεκινούμε να κρίνουμε τη συμπερίφορα, ε, είτε αυτόν το εκφράζουμε, ε, είναι άμεσα ε, ένα μέσο το οποίο οξύνει το πνεύμα, οξύνει τη συζήτηση. Ε, η κριτική σε καμιά περίπτωση δεν βοηθά. Ε, Αντιθέτω, όπω αναφέραμε πριν, το να μπορέσουμε να καταλάβουμε ε, τα κρυμμένα μηνύματα ή τα κρυμμένα ζητούμενων αυτή τη συμπεριφορά ε, μπορεί να βοηθήσει. Ε, και εδώ είναι πολύ σημαντικό να εκπέμπουμε σεβασμό και αξιοπρέπεια στο άλλον άτομο. Είναι κάτι το οποίο και εμεί αναζητούμε στις συνομιλίε μας, στην επικοινωνία μας, στη φιλία μας μαζί με το άλλον άτομο. Άρα όταν εμείς μπορούμε να το εκπέμψουμε και να το προσφέρουμε μέσα στη συνομιλία, ε, αυτόν σίγουρα βοηθά στο να εξομαλυθεί η συζήτηση, στο να ηρεμήσουν τα πνεύματα και στο ευελπιστούμε σε μια καλύτερη συνομιλία, σε έναν καλύτερο αποτέλεσμα μέσα στην, στην κουβέντα την οποία έχουμε. Και αν ζητήσουμε από το συγχυσμένο αυτό συνομιλητή μας να συμμορφωθεί, Μαρία μου, πώς θα το πάρει, θα υπακούσει, θα αντιδράσει, είναι καλό να ζητάμε συμμόρφωση. Ε, ή κακός το να υποδείξουμε πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο άλλο και τι πρέπει να κάνει, ε, πολύ πιθανόν να οξύνει το ήδη τεταμένο πνεύμα της συνομιλία. Άρα καλό είναι να γνωρίζουμε ότι δεν ζητούμε από τον συνομιλητή μα να συμμορφωθεί, Όμω μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο, να βάλουμε ξεκάθαρα όρια ε, εμείς ε, για τον εαυτό μας και μπορούμε αντί να το πούμε... «Μη συμπεριφέρεσαι έτσι» ή «Μην κάνεις έτσι», το οποίο εκλαμβάνεται και σαν κριτική και ζητούμε να συμμορφωθεί, βάζουμε όρια, λέγοντας ότι «Δεν επιτρέπω σε κανένα να μου συμπεριφέρεται έτσι». Ε, άρα το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, όμως βάζουμε τον εαυτό μας, τον προστατεύουμε και βάζουμε ξεκάθαρα όρια γύρω από εμάς. Δεν σου επιτρέπω, δεν επιτρέπω σε κανένα να μου συμπεριφέρεται έτσι. Άρα βάζω τον εαυτό μου και δεν κρίνω τον άλλον. Άρα περνά ξεκάθαρα ένα μήνυμα, εσύ μπορείς να συμπεριφέρεσαι όπως θέλεις, αλλά όχι σε εμένα. Άρα δεν υπάρχει κριτική, δεν υποβάλλω στον άλλον τι πρέπει να κάνει, αλλά θέτω τον εαυτό μου ψηλά, θέτω τον εαυτό μου, ε, βάζω στον εαυτό μου κάποια όρια του συγκεκριμένων είδου συμπεριφορών για τα άτομα τα οποία έχω γύρω μου. Τι άλλο υπάρχει το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε έχοντας μπροστά μας ένα δύσκολο άνθρωπο ή ένα άνθρωπο σε δύσκολη στιγμή, σε δύσκολη φάση. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να προσέξουμε τη στάση του σώματος μας και να το αναλύσουμε αυτό. Το πρώτο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι τις εκφράσεις του προσώπου μας. Καλόν είναι οι εκφράσεις στο πρόσωπο να δείχνουν κατανόηση, να εκφράζουν το γεγονός ότι αφουγκράζουμε και νιώθω τα συναισθήματα και το θυμόν ή τη στάση την οποία κρατά το άλλον άτομο. Να μην θεωρήσει ότι στεκόμαστε απειλητικά μπροστά του. Απειλητικά ή ακόμη χειρότερα το ειρωνευόμαστε, δηλαδή uh -huh. χαμόγελον ή γέλιον ε, άμεσα εκλαμβάνεται σαν κοροϊδία, σαν απειλή ε, και σίγουρα ε, πολύ πιθανόν ο θυμός, η γελιον αμεσα εκλαμβανεται σαν κοροιδια σαν απειλη και σιγουρα πολυ πιθανον ο η όλη, το όλο κομμάτι να φέρει πιο πολύ ε, να ρίξει μπαρούτη στην συνομιλία, στο να, να, υπάρξει, να υπάρξει έκρηξη θυμού και ένταση. Ε, επίσης, καλό είναι η στάση του σώματος μας να βοηθήσει. Εκείνο το οποίο είναι θαρρύνο είναι να κρατήσουμε μια απόσταση από το άλλον άτομο. Ε, Σωματική απόσταση. Καλό ή κακώς όταν κάποιον άτομο είναι θυμωμένο, εκείνο το οποίο τίνουμε να κάνουμε είναι να στέκουμε πιο κοντά του. Ε, και καμιά φορά τα θυμώνει το άλλον άτομο, έχουμε την ανάγκη να απλώσουμε το χέρι να το αγγίξουμε. Ε, εδώ πρέπει να έχουμε την υπόψη μα ότι το άλλον άτομο δεν είναι απαραίτητα πρόθυμο να δεχτεί αγκαλιά ή άγγιγμα άρα το να κρατήσουμε το σώμα μας να κρατήσουμε σωματικά τα, τα δύο άτομα μακριά βοηθά στο να να αποφύγουμε άθελα μας και ασυνείδητα να πλώσουμε το χέρι να το αγγίξουμε επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην λειτουργούμε αμύντικα το να λειτουργήσουμε Αμυντικά αν, αν ενισχύει την επιθετικότητα, αν ενισχύει ε, την ανάγκη για προστασία του άλλου ατόμου, ε, αυξάνει τα επίπεδα επιθετικότητας, άρα δεν βοηθά καθόλου στο να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ε, θετική έκβαση ε, της συνομιλίας. Άρα καλό είναι να αποφύγουμε εν, ε, ενέργειες... Ε, που εκπέμπουν αμυντικότητα ή, ή φόβο από τη δική μας την πλευρά. Λεκτικά, Μαρία μου, υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε εκείνη τη στιγμή για να βοηθήσουμε την κατάσταση? Ναι, ε, καλώς ή κακώς το ε, να συνεχίσουμε να λέμε... Ε, σε καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, πιθανόν να οξύνει τα πνεύματα. Ενώ εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε που θα μπορέσει να βοηθήσει είναι να ζητήσουμε ένα από το άτομο να μας εξηγήσει περισσότερο για, γιατί είναι θυμωμένο. Ε, Του ζητήσουμε ευγενικά, μπορεί να μου εξηγήσει περισσότερο ότι είναι το αυτόν το οποίο σε θυμώνει, ή είναι αυτόν το οποίο σε κάνει να βρίσκεσαι σε, σε το συνένταση. Ε, περίγραψε μου, γιατί έχω ανάγκη να καταλάβω τη δική σου την πλευρά. Άρα. Ανάλογα με την περίσταση, αν ζητήσουμε ε, το άτομο να μιλήσει, να εκφράσει, να μας επικοινωνήσει, ε, πολύ πιθανόν να βοηθήσει στο να ε, καταπραίνουν τα θέματα, το, η ένταση, στο να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τη συζήτηση σε πιο ήρεμα λιμάνια. Επίσης, εκεί που χρειάζεται και ε, είναι σημαντικό να το κάνουμε, είναι να... Να ζητήσουμε συγγνώμη ε, είναι καλό και πολύ ωφέλιμο εκεί που χρειάζεται ε, να ζητήσουμε συγγνώμη, ε, να παραδεχτούμε το λάθος μας, ε, βοηθά πολύ... Στο να οδηγήσουμε μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη συνομιλία, ένα δύσκολο άνθρωπο να ηρεμήσει, να νιώσει ασφαλής, να νιώσει ότι δεν χρειάζεται πλέον να περάσει το μήνυμα του, γιατί ήδη καταλάβαμε το πιθανό λάθος το οποίο έκαναμε. Άρα, με το να ζητήσουμε συγγνώμη, ξεκινούν και πέφτουν οι τόνοι σε πιο. Ήρεμα και σε πιο γαλήνια νερά. Θεωρείς Μαρία μου ότι επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά που μας έχεις αναφέρει για να ισορροπήσουμε μια κατάσταση όταν βρεθούμε αντιμέτωπες με έναν έξαλλο τύπο. Ε... Όχι. Ε, όχι. Εδώ είναι πολύ καλή ερώτηση. Βάσο μου και είναι όχι. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε την εσωτερική μας καθοδήγηση. Η κάθε περίπτωση, το κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε αυτόν τον οποίο πρέπει και ό,τι πρέπει ε, ανάλογα με την περίσταση. Άρα ας ακούσουμε την εσωτερική μας καθοδήγηση, α ε, ας εναρμονιστούμε με την προσωπικότητά μας και την κατάσταση για να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε με τα οποιαδήποτε εργαλεία είναι ωφέλιμα να καθοδηγήσουμε μια κατάσταση προ εξομάλυση. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ευέλικτοι, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πια. Εργαλεία να βοηθήσουν την ανάλογη κατάσταση και ξέροντα το άτομο το οποίο έχουμε μπροστά μα, πιθανό, πιθανόν κάποια εργαλεία να βοηθήσουν πολύ περισσότερα από άλλα. Σίγουρα κάποια από τα εργαλεία τα οποία μοιραστήκαμε με του ακροατέ μα εφαρμόζονται σχεδόν σε όλε τι περιπτώσει, ενώ κάποια άλλα όχι. Άρα, εδώ είναι που χρειάζεται. Να χρησιμοποιήσουμε τη διέστηση μας ε, και τη δύναμη του μυαλού μας Αλλά και το να, να παραμείνουμε ευέλικτοι ε, για να μπορέσουμε να χειριστούμε τη συγκεκριμένη κατάσταση Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ένταση ε, Τι πρέπει να κάνουμε εκείνη τη στιγμή Μαρία ε, σίγουρα αγαπητή μου Βάσο μετά από μια δύσκολη συνάντηση, δύσκολη συζήτηση η οποία είχε ένταση, ε, θυμών ή οποιαδήποτε άλλα αρνητικά συναισθήματα ε, πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα στο να μπορέσουμε να τα απελευθερώσουμε από το δικό μας οργανισμό. Το πρώτο είναι αν μπορούμε να μοιραστούμε την εμπειρία μας μαζί με κάποιον άλλον άτομο. Το να μπορέσουμε να τη μοιραστούμε, τι μας βοηθά. Την εξωτερικεύουμε, την απελευθερώνουμε, ε, μοιραζόμαστε τη συγκεκριμένη εμπειρία με έναν άτομο τη εμπιστοσύνη μα. άρα μετριάζεται η ένταση την οποία νιώθουμε. Κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι τεχνικέ τεχνικές απελευθέρωσης του άχου και του στρες. Μια έτσι συζήτηση σίγουρα δημιουργά αυξημένα επίπεδα άγχους και στρες. Άρα ε, αν εφαρμόσουμε κάποιες τεχνικές απελευθέρωσης άγχους και στρες ή αν δεν γνωρίζουμε κάποιες τεχνικές ε, μπορούμε με μια βόλτα στη φύση, ε, γυμναστική ε, ή κάποια άλλη δραστηριότητα που θα απελευθερώσει αυτήν την ένταση να βοηθήσουμε τον εαυτό μα να χαλαρώσει και να ερεμίσει. Επίση, εξίσου σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συγχωρέσουμε τον εαυτό μα που επιτρέψαμε να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση ένταση και θυμού. ή κακό του σημείων σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Εθαρρύνω τον κάθε έναν να δουλέψει το κομμάτι Τη συγχώρεση προ τον εαυτό μας μετά από έναν κομμάτι έντασης, πίεσης, θυμού μαζί με κάποιον άλλον άνθρωπο. Καλός ή κακός resentment, η μετάνια, ο θυμός, η πίεση είναι λες και κρατούμε δηλητήριο μέσα στον εαυτό μας. Άρα το να έχουμε το κουράγιο και τη δύναμη να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας για το τι έγινε βοηθά πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να κλείσει όλη η ένταση, η επικοινωνία με ένα δύσκολο άνθρωπο για ένα δύσκολο θέμα πιθανόν κλείνει με το να το απελευθερώσουμε να, να ξαναφέρουμε τον εαυτό μας στη δική μας ισορροπία στο δικό μας κέντρο και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις επόμενες μέρες τα επόμενα μας βήματα στη ζωή απελευθερωμένοι από την οποιαδήποτε ένταση για το οποιοδήποτε θέμα ε, προέκυψε, είτε των μεγάλων είτε μικρών ε, ε, εν είναι απαραίτητα να είναι κάτι μικρό μπορεί να είναι και κάτι μεγάλο το οποίο να μας βασανίζει μέρες ή ε, πιθανόν και περισσότερο χρόνο ε, καλό είναι να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας και στο σημείο αυτό Μαρία μου

να αφήσουμε τους ακροατές μας να σκεφτούν με καθαρό μυαλό όλα αυτά τα οποία α, τους έχουμε πει ε, όλες αυτές τις συμβουλές α, τις οποίες μας έχεις α, δώσει και αν ε, κάπου υπάρχουν απορίες μπορείς να μας δώσεις το τηλεφωνό σου Βεβαίως θα χαρώ να ακούσω τον οποιοδήποτε θα ήθελε να διευκρινίσει κάτι ε, στο 707888 7.078.88. Φίλοι ακροατές, έφτασε η ώρα να σας καλημερίσουμε και πάντα να σκέφτεστε με θετική ε, άποψη και να οπλίζεστε με δώσει μεγάλη υπομονή. Γιατί η Μαρία και η υπομονή είναι ένα μεγάλο κλειδί για να αντιμετωπίζουμε δύσκολε καταστάσει και δύσκολου ανθρώπου. Ε? Ακριβώ. Καλή σα μέρα.